Sono entrate dunque in acqua le atlete della nazionale giapponese. Subito molta energia in questa partenza. Subito per il primo elemento, velocissimo. Otto le componenti, come detto, tre di... Πήγε τελικά σε άλλο ξενοδοχείο σήμερα το μεσημέρι και έτσι δόθηκε λύση σε ένα πρόβλημα που προέκυψε με την άφηξή της εδώ στην Φουκουόκα. Ωστόσο, από αυτή την απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας του κ. Διαθυσόπουλου υπάρχουν παρενέργειες, αφού γυναικών στο πόλο πίστηκε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση και έτσι και αυτές οι κοπέλες του Φώτα Μουδάτσου θα δώσουν κανονικά το παρόν αύριο το πρωί στις 10:15 ώρα Ελλάδος στο παιχνίδι εναντίον της Αυστραλίας για την πρόκριση στα τελικά. Θαλασσινίδου ήταν πίσω από την Ταλίδα, η οποία ευνοήθηκε ομολογουμένως από τους κριτές, αλλά πιστεύει ότι στα τελικά θα μπορέσει να την ξεπεράσει και να φτάσει πολύ ψηλότερα.